χθες είχε ένα παιδάκι στα παιδικά και πήρε μία μονόπολη και ευχαριστήθηκε πάρα πολύ, δεν κρατιόταν, δηλαδή ήθελε να την ακουμπήσει, να την ακουμπήσει εκεί, να την ανοίξει και ικανοποίησε γιατί και κοιτάζει να προσφέρεις ό,τι όσο πιο πολύ μπορείς, ό,τι περισσότερο μπορείς και όσο περνάει από το χέρι σου. Είμαστε στην αποθήκη του κόμβου αλληλοβοήθειας. Εδώ μαζεύουμε τρόφιμα, τα οποία μας τα φέρουν οι πολίτες και διάφορες εταιρείες. Και βέβαια μαζεύουμε τρόφιμα και από διάφορες δράσεις που κάνουμε. Το κέντρο μας έχει καταστεί συνώνυμο της αλληλεγγύης και της υποστήριξης τόσο στον άστεγο πληθυσμό της πόλης μας, όσο και στις άπορες οικογένειες. Οι δράσεις μας που λειτουργούμε και τα προγράμματα είναι τα εξής. Καθημερινή σύντηση, 1.400 γεύματα, καθημερινά 12 και 4.30 το απόγευμα. Επί 365 μέρες το χρόνο διαθέτουμε 2 ξενώνες φιλοξενίας αστέγων 212 κλινών. Έχουμε το πρόγραμμα αλληλεγγύης στην οικογένεια, όπου 150 οικογένειες δέχονται σταθερή υποστήριξη από χορηγούς μας. Και επίσης ο κόμβος αλληλοβοήθειας πολιτών, όπου είναι καταγεγραμμένοι 10 με 11.000 δικαιούχοι και υποστηρίζονται με ένα πακέτο καλό τροφίμων το μήνα, με ρουχισμό, με είδη υπόθεσης, σχολικά είδη, φάρμακα, ό,τι σου περισσεύει κάποιος το χρειάζεται. Δεχόμαστε τα πάντα. Τα πάντα γιατί υπάρχουν πάντα άνθρωποι οι οποίοι ζητάνε. Και δεν μας ενδιαφέρει φυσικά ποιος ο άνθρωπος θα χτυπήσει στην πόρτα μας, ποιο θρησκεύμα έχει, τι εθνικότητα είναι, δεν μας αφορά. Είναι άνθρωποι. Εφόσον περνάμε τόσο δύσκολα χρόνια, έχουμε υποχρέωση να μπορέσουμε αλληλέγγυα να σταθούμε δίπλα στον άνθρωπο που έχει περισσότερο ανάγκη αυτή τη στιγμή και περισσότερο από εμάς. Γιατί αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Δεν το ξέρουμε.